Καλησπέρα. Τρίτη, 3 Μαρτίου 2020, το βραδινό μας vlog. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι ε, θα γίνει μεγάλη συζήτηση στα σχόλια. Όλο αυτό που συμβαίνει δεν είναι ένας έμμεσος τρόπος φλερτ. Θα δείτε στη συνέχεια την φίλη. Κυρία Θέκλα, καλημέρα. Καλησπέρα αγάπη μου, βράδυ το κάνουμε το vlog. Είμαι μια γυναίκα 32 χρονών, να ζήσεις. Σας παρακολουθώ ανελιπώς Εκτιμώ πολύ τη δουλειά σας και βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέροντα και ουσιαστικά τα βίντεο σας στο YouTube. Οφείλω να σας πω πως είστε απλά υπέροχοι, με έχετε βοηθήσει πολύ, αν και κάνω τέσσερα χρόνια ψυχοθεραπεία και μου έχετε δώσει πολύ δύναμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ αγάπη μου. Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι χρήσιμη. Θα ήθελα τη γνώμη σας σε ένα ζήτημα που με απασχολεί ωστόσο αρκετά. Θα έλεγα με αναστατώνει πολύ και επηρεάζει αρνητικά την ψυχολογία μου. Η αλήθεια είναι ότι είμαι αρκετά ανασφαλές άτομο και το έχω αναλύσει στη ψυχοθεραπεία, αλλά αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα για το οποίο θα σας μιλήσω με μπερδεύει. Δεν ξέρω πώς να το χειριστώ και ποια είναι τα όρια. Για να μην μακρηγορώ έχει να κάνει με τα social media και κυρίως με το Instagram. Έχω μια σχέση εδώ και πέντε μήνες και έχω μπει στον πειρασμό να κοιτάξω το προφίλ του φίλου μου, τα like που πατάει και του πατάνε, καθώς και τους followers του. Για όσους από εσά δεν έχετε σχέση και επαφή με τα social media, με τα κοινωνικά δίκτυα και δεν γνωρίζετε τι είναι το Instagram, το Instagram είναι μια ιστοσελίδα κοινωνικής δεχτύωσης, στην οποία ο κάθε χρήστης έχει το δικό του προφίλ στο οποίο ποστάρει τις δικές του, τις δικές του φωτογραφίες. Μπορεί να ακολουθήσει κάποιους ανθρώπους. Ε, η, το αίτημα, δεν χρειάζεται να στείλει αίτημα δεν χρειάζεται να στείλει αίτημα ακολούθηση σε όλου. Υπάρχουν λογαριασμοί που είναι ανοιχτοί, όπω το δικό μου, που μπορεί ο καθένα να με ακολουθήσει. Υπάρχουν λογαριασμοί που είναι ιδιωτικοί, που πρέπει να στείλει αίτημα ακολούθηση και να το αποδεχτεί ο άλλο χρήστη για να τον ακολουθήσει. Η διαφορά που έχει από το Facebook είναι ότι στο Facebook ε, στέλνει αίτημα και πρέπει οπωσδήποτε να το αποδεχτεί ο άλλο για να είστε φίλοι στο Facebook. Ενώ στο Instagram μπορεί να ακολουθεί και να σε ακολουθούν χωρί να του ακολουθεί είναι ένα κοινωνικό, ένα, ένα, ένα ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος είχε ξεκινήσει το 2010 που το θυμάμαι όταν έκανα για πρώτη φορά το προφίλ μου στο facebook, είχε ξεκινήσει σαν ένας χώρος στον οποίο οι ερασιτέχνε φωτογράφοι μοιράζονταν τις φωτογραφίες τους κυρίω τοπίων, και όταν είχα κάνει για πρώτη φορά λογαριασμό στο Instagram και εγώ οι πρώτε μου παλιέ φωτογραφίε ήταν μόνο τοπία. Και στη συνέχεια έχει εξελιχθεί σε μια social media aquí, σε μια ίντερνετική πασαρέλα το Instagram. Ε, και μπορεί ε, όταν κάποιος έχει το προφίλ του ανοιχτό, όπως προφανώς το έχει ο φίλος της, μπορείς να μπεις στο προφίλ του από το δικό σου προφίλ και να δεις ποιους ακολουθεί, σε ποιους πατάει likes κλπ. κλπ. Άρα αυτή η φίλη έχει μπει από το δικό της λογαριασμό, δηλαδή δεν έχει παραβιάσει το λογαριασμό του φίλου της, είναι δημόσια, έχει δει ποιους λογαριασμούς ακολουθεί ο φίλος της και πού πατάει likes. Έχω απογοητευτεί απίστευτα και έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ σε σημείο να το σκέφτομαι όλη η μέρα και να διαλύομαι. Με αποτέλεσμα να μην μπορώ να νιώσω ασφάλεια σε αυτή τη σχέση. Να μην μπορώ να εμπιστευτώ και να μην έχω διάθεση να κάνω κάτι σεξουαλικό μαζί του. Ο φίλος μου έχει περίπου 600 άτομα που ακολουθεί. Α, δεν ακολουθεί πολλά, 600. Πώς ακολουθώ εγώ? Θα ε, σας πω πώς ακολουθώ και πόσοι με ακολουθούν εμένα, γιατί δεν μπορεί να του ακολουθήσει όλου, έχει ένα όριο. Εμένα με ακολουθούν 17.300 άνθρωποι και εγώ ακολουθώ 5.968, γιατί κάπου στι 7.000 σταματά, δεν μπορεί να ακολουθήσει, οπότε δεν μπορώ να του ακολουθήσει όλου πίσω. ο άντρα σου ο φίλο σου ακολουθεί 600, άρα πολύ λίγου μπροστά στι 6.000 που ακολουθώ εγώ. Το ένα δέκατο από αυτού που ακολουθώ εγώ. Λοιπόν, πάμε πίσω στην επιστολή μα. Ο φίλο μου έχει περίπου 600 άτομα που ακολουθεί εκ των περισσότερα από τα μισά είναι γυναίκες πορνοστάρ, άκρος αποκαλυπτικές και ακόμα χειρότερα, κορίτσια της δεπλανής πόρτας από 15 χρονών από την περιοχή που ζούμε, ζούμε σε επαρχία οπότε τις έχει όλες, εννοεί ότι ακολουθεί τα κορίτσια τα νεαρά της περιοχής τους. Αυτές τις γνωστές άγνωστες εντός αγωγικών τις γνωρίζει μόνο φατσικά, δεν έχει μιλήσει ποτέ μαζί τους και όμως μπαίνει σε αποκαλυπτικές φωτογραφίες τους και πατάει like. Στο Instagram μπορείτε να δείτε, από το... μπορείτε να μπείτε στο δικό μου προφίλ και θα δείτε φωτογραφία από την εκπομπή, φωτογραφία που, που κάνω διάλεξη, προ... φωτογραφία με τα βιβλία, τέτοιες φωτογραφίες θα δείτε. Υπάρχουν όμως κάποια άλλα προφίλ στα οποία μπορείτε να δείτε ε, πολύ αποκαλυπτικά πράγματα. Όπως και στο Twitter υπάρχουν κάποιοι λογαριασμοί οι οποίοι είναι με πολύ αποκαλυπτικές φωτογραφίες και αποκαλυπτικό περιεχόμενο, η πολιτική ε, του Twitter και του Instagram ε, το επιτρέπει αυτό. Δεν σημαίνει ότι άμα κάνεις εκεί, εκεί μέσα λογαριασμό πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις αποκαλυπτικές φωτογραφίες, όμως υπάρχουν πρόσωπα που βάζουν αποκαλυπτικές φωτογραφίες και ο λογαριασμός τους συνεχίζει να υπάρχει. Ενώ στο, στο, YouTube, για παράδειγμα, εάν κάποιος βάζει φωτογραφίες ή ανεβάζει βίντεο που είναι αποκαλυπτικά, μπορεί να μην του το κάνουν, να, μην του το, απο, απο, να το κάνουν παν, μπορεί να μην τα απαγορεύσουν την κυκλοφορία του βίντεο, απαγορεύεται η κυκλοφορία βίντεο στα οποία παρουσιάζονται παιδιά και τέτοια πράγματα, αλλά για γυμνό ενηλίκων μπορεί να μην απαγορευτεί το βίντεο αυτό καθ' αυτό, αλλά δεν θα του βάλει διαφημίσεις, νομίζω απαγορεύεται κιόλας. Λοιπόν, ε, Άρα ο φίλος σου αυτές τις γνωστές άγνωστες τις ξέρει μόνο φατσικά και μπαίνει σε φωτογραφίες που φαίνονται τα καλή τους και τους πατάει like. Με ενοχλεί απίστευτα όλο αυτό. Μειώνει την επιθυμία μου να είμαι μαζί του. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να σου πω και εμένα θα με ενοχλούσε απίστευτα κάτι τέτοιο. Σοβαρά. Σκεφτείτε το κι εσείς. Τι λέτε. Θα ήταν ενοχλητικό. Κάποια στιγμή του μίλησα γι' αυτό και μου είπε ότι θα σβήσει κάποια άτομα και το έκανα. Δεν σταμάτησε να ακολουθεί κάποια άτομα. Και επίση έχει περιορίσει τα like που πατούσε. Άρα έχει, έχει ακούσει σε κάποιο βαθμό αυτό που του είπες. Θετικό το βρίσκω σε ένα σημείο, όμως δεν πάβει όλη η μέρα να έρχεται αντιμέτωπος με πορνό φωτογραφίες στην ουσία. Mm. Κοιτάξε, εννοείς μπαίνοντα στο Instagram, πορνό φωτογραφίες υπάρχουν παντού και στο Instagram και στο διαδίκτυο και παντού. Θυμάμαι <laughs> λοιπόν, όταν ήμουν μικρή, που πηγαίναμε στο σπίτι του παππού μου στη Λεμεσό, του πατέρα του πατέρα μου, του παππού μου και της γιαγιάς μου, ότι είχε ο παππούς μου κάτι σαντηρικέ εφημερίδες στις οποίες αγόραζε, οι οποίες είχαν πάντα σε δεύτερη τρίτη σελίδα γυμνές, φωτογραφίες γυμνών γυναικών. Θυμάστε αυτή την περίπτωση. Θυμάστε, όταν είχα πάει το 88 για πρώτη φορά στην Αθήνα, είχα πάθει την πλάκα μου στα περίπτερα που ήταν κρεμασμένα όλα τα τσοντοπεριοδικά, η σκηνή θέα. Και πάθηκα, είχα πάθει σοκ εγώ που είδα γυμνέ φωτογραφίες ανθρώπων και σε πολύ αποκαλυπτικές στάσεις, όχι μόνο καταστάσεις, και καταστάσεις, ναι? και είχα πάθει σοκ. Δηλαδή, αυτές οι εικόνες παλιότερα υπήρχαν και πολύ πιο διαδεδομένες από τη σήμερα και μέσα στον δρόμο. Η ψυχολόγος μου μου λέει ότι αυτή είναι η σύγχρονη πραγματικότητα των social media και ότι πρέπει να την αποδεχτώ. Ό, ότι δεν πρέπει να ψάχνω συνέχεια τι κάνει και τι όχι. Ότι θα πρέπει να εστιάσω στα δικά μου πράγματα και στη σχέση μου μαζί του, στο πώς δηλαδή φέρεται σε μένα και πώς είναι όταν είμαστε μαζί και πώς είμαστε όταν είμαστε μαζί. Όμω σε μένα δεν με καλύπτει αυτή η απάντηση. Διότι αναρωτιέμαι αν είναι κάτι το οποίο πρέπει να αγνοήσω ή να λάβω σοβαρά υπόψη μου. Όλο αυτό που συμβαίνει δεν είναι, ένα δεν είναι ένας έμεσος τρόπος φλερτ. Και επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί μπορεί να έχει την ανάγκη να ακολουθεί όλες αυτές για να φτιάχνετε. Ένα λεπτό. Από τη στιγμή που έχει σβήσει κάποια πρόσωπα που το έχει πει και έχει περιορίσει τα likes, δεν μας ξεκαθαρίζεις τα likes που βάζει πλέον, τα βάζει σε πορνό φωτογραφίε όπω τι ονομάζει, σε εξαιρετικά αποκαλυπτικέ φωτογραφίε ή, ή τα βάζει σε κανονικέ φωτογραφίε. Γιατί υπάρχει περίπτωση να τα βάζει σε κανονικέ φωτογραφίε και εσύ πάλι να αναστατώνεσαι. Ε, Επίση δεν ξέρει αν ο λόγο που ακολουθούσε αυτά τα προφίλ και πατούσε likes ήταν επειδή ήθελε να φτιάχνετε και δεν το έκανε γιατί έτσι κάνουν οι φίλοι του και αυτή τη ηλικία του. Είναι και η μόδα ενώ no, ο ένα ακολουθεί τον άλλο, σου λέει ε, 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 η παρέα μου όλοι μπαίνουν και βάζουν like σε αυτές που βγαίνουν με τα ημίγυμνες και ξέρω και αυτά, ας βάλω και εγώ, δεν ξέρω. Κατά τα άλλα μου λέει ότι θέλει σοβαρή σχέση και ότι θα τον ενδιέφερε το θέμα της οικογένειας. Με συγχωρείτε, σας κούρασα, δεν ξέρω αν σας έδωσα να καταλάβετε αυτό που θέλω να πω. Σα ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σα και πραγματικά θα εκτιμούσα πολύ την οποιαδήποτε απάντησή σα. Λοιπόν, αγάπη μου, η ψυχολόγο σου σε γνωρίζει καλύτερα από μένα. Εντάξει. Για να σου πει η ψυχολόγο σου αυτά που σου είπε, ότι καλύτερα να εστιαστεί στο πώ είστε στη μεταξύ σα σχέση. Και για να σου πει η ψυχολόγο σου ότι αυτή είναι η πραγματικότητα των social media έτσι όπω μου το έχει γράψει. Υποθέτω, χωρί να γνωρίζω σίγουρα, θα μας το πεις εσύ και αυτό. μπορείς να στείλεις ένα σχόλιο. Έχετε δει ότι όσοι στέλνετε update μετά που θα ανέβει το vlog, το, το ποστάρω ανώνυμα φυσικά στο σχόλιο και το επισημένω. Μπαίνει πρώτο πρώτο στο βίντεο. Ε, μήπως η ψυχολόγος σου γνωρίζει ότι ο φίλος σου έχει σταματήσει να ακολουθεί εκείνες όλες οι οποίες ήταν εξαιρετικά προκλητικά τα προφίλ τους και όταν λες έχει περιορίσει τα likes μπορεί να μην βάζει πλέον σε άγνωστες γυναίκες like. Μπορεί. Και γι' αυτό να σου είπε η ψυχολόγο σου ότι εσύ να εστιαστεί στο πώ νιώθει όταν είσαστε μαζί και στο πώ είναι η σχέση σα. Ε, το γράφεις από μόνη σου ότι είχε ανασφάλιση από προηγουμένω. Ε, το λες ότι είσαι ανασφαλέ πρόσωπο και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψετε στη ψυχοθεραπεία. Η γνώμη μου για τα social media είναι ότι ε, αν ο σύντροφό μα είναι δεκτικό στο να του υποδείξουμε τι μας ενοχλεί και κάνει διορθωτικές κινήσεις, ότι είναι καλή ιδέα να του έχουμε εμπιστοσύνη και ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε έναν άνδρα ή μια γυναίκα σε ένα κλουβί ε, ή να τον επιτηρούμε συνεχώς τι θα δει ή να την επιτηρούμε συνεχώς τι θα δει και τι θα, δεν θα δει. Ε, θεωρώ ότι ε, υπάρχουν πειρασμοί παντού, υπήρχαν πάντοτε πειρασμοί παντού, σας είπα για παράδειγμα, Uh, το περιστατικό που είχα δει για πρώτη φορά γυμνή φωτογραφία σε εφημερίδα που είχε ο παππούς μου στο σπίτι, πριν να... 7 7-8 χρονών. Και θα με και δεν είχα ξαναδεί τέτοιου αποκαλυπτικέ φωτογραφίε. Είχαν εφημερίδε, οι κανονικέ. Και μάλιστα νομίζω και στην Αγγλία ακόμα υπάρχουν κάποιε εφημερίδε που έχουν μέσα γυμνε... φωτογραφίε γυμνών μοντέλων και θεωρείται ότι είναι οκ, okay, είναι στην εφημερίδα. Και, και το, η άλλη φάση, όταν, εδώ, όταν ήμουν 13 ετών που πήγα στη, στην Αθήνα. Για πρώτη φορά που είχα πάθει την πλάκα μου από τα, από, από τα περιοδικά που κρέμονταν μπροστά στα μάτια όταν πήγαινε να ψωνίσει το περίπτερο. Ε, οι πειρασμοί είναι παντού. Το θέμα είναι πώ διαχειρίζεται του πειρασμού κάποιο. Τώρα, το έμμεσο φλερτ του στυλ βάζω απλώ like και δεν κάνω συζήτηση και δεν πιάνω σχέσει. Το, το, το να βάζει like δεν είναι φλερτ. Δεν είναι φλερτ. Μπορεί να είναι και επίδειξη μαγκιά του στείλε, έβαλε όλη η παρέα μου like σε αυτήν την κόμμα, να βάλω και εγώ. Ή μπορεί να είναι επίδειξη ε, τι να πω, ε, διαδικτυακού αγραμματισμού. Γιατί ο διαδικτυακός γραμματισμός λέει ότι βάζουμε like σε ανθρώπους που γνωρίζουμε, όχι σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Mm. Τώρα σα είπα ότι εγώ ακολουθώ τους χιλιάδε ανθρώπου. Πολλέ φορέ μπορεί να βάλω like σε ανθρώπου που δεν γνωρίζω, αλλά το κάνω επειδή μου βάζουν και αυτοί likes λόγω της δουλειά μου και το κάνω ως μια ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τα likes που μου βάζω και μια ένδειξη εκτίμηση. και φυσικά δεν βάζω likes σε φωτογραφίες οι οποίες είναι προκλητικές. Εντάξει. Ο, η, 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 ο, ο διαδικτυακός γραμματισμός λέει ότι στα κοινωνικά δίχτυα ένας άνδρας ο οποίος έχει σχέση ή μια γυναίκα η οποία έχει σχέση, έχει φιλικές συνδέσεις με ανθρώπους που γνωρίζει. Δεν υπάρχει λόγος να έχει φιλικές συνδέσεις στα κοινωνικά δίκτυα με ανθρώπους που δεν γνωρίζει. Ειδικά στο Instagram και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και τα likes τα βάζει σε αυτούς που γνωρίζει. Τώρα, αν ο, άλλος, αν ο άνδρας μου βάλει likes στην κουμπάρα μου σε μια φωτογραφία θα ενοχληθώ. Εκεί είμαι υπερβολική. Καταλάβατε τι εννοώ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Συζήτα το μαζί του. Ε, Ρώτα τον κάποιε απορίε από αυτέ που έχει. Άνοιξε κουβέντα μαζί του, αλλά όχι σε ένα επικριτικό στυλ του στυλ. Τώρα θα σου θυμώσω γιατί κάνει αυτό το πράγμα που ενοχλεί κλπ. Πώ το σκέφτεται, Και εάν ο άνθρωπο έχει σβήσει τι άγνωστε και δεν ανοίγει συζητήσει και δεν γράφει κάτι σαχλοσχόλια που βλέπουμε κάποιε φορέ, κάτι Greek lovers, κάτι καμάκια που γράφουν κάτι σχόλια, Που τα βλέπω και γελάω κάτι σχόλια τι μανάρεις εσύ και τι μπίπεις εσύ και, τι παυτο... και δείχνουν τον νου τους και αυτοί και αυτές. Αν δεν γράφει τέτοια σαθ, σα... ε... και σα... σαθλά, πάνε, χάνω τα λόγια μου. Ε, άμα, σαχλά, αν δεν γράφει τέτοια σαχλά σχόλια, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αγάπη μου, και Instagram να μην έχει, παντού θα δει φωτογραφίες. Το θέμα είναι και κάποιο να μην είναι θυσμένο στο πορνό. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό που βάζει like στο Instagram είναι οπωσδήποτε θυσμένο στο πορνό. Είναι μια ολόκληρη άλλη ιστορία αυτή. Μίλησε ανοιχτά με το φίλο σου. Ε, και το λέω ότι θεωρώ ότι και ένα άνδρα και μια γυναίκα όταν βρίσκονται σε μονογαμική σχέση φροντίζουν στα κοινωνικά δίχτυα να είναι μόνο φιλικοί με του άλλου ανθρώπου και όχι φλερταριστικοί. Δεν μα έχει πει κάτι για φλερτ. Μα έχει πει κάτι για μια συμπεριφορά εφήβου. Ωχ, είμαι άντρακλα και μπαίνω στο Instagram και βάζω λάκι στι γκομμενάρε. Τέτοιο στυλ. Τουλάχιστον έτσι με ακούγεται. Πείτε και άλλη τη γνώμη σα. Καλό βράδυ.